Sakuna. Let me begin. I can sign this, but to me that's a sin. I want to get that job, but you better back out. Try another role in the whole thing. Και τα σκυφτά κάνε. Τα κάτω. Κάνε τη μακάτα, τα σήματα καλά κάνε. Μπράβο, Μέρι Μπού. Μέρι Μπού. Να μην θα τα δούμε, θα τα δούμε. Είσαι ένα πολύ καλή, είσαι ένα πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε, για πείτε μας τι έγινε χθες. Θέλετε να δούμε ένα βίντεο με όλα όσα έγιναν χθες στις σούπερ σεξ εμφανίσεις που ξεσήκωσε το κοινό. Για να δούμε βίντεο μέσα από, δηλαδή, από τα πιάνω. Εγώ θέλω να δω τις εμφανίσεις, τι φορέσανε. Μετά. Ό,τι βίντεο έγινε. Το μέσα και μετά δούμε και εμφανίσεις. Πάμε. Παπαρίζου, το φιλί σου είναι σαν χαρητικό. Παπαρίζου, παπαρίζου, είσαι φιλικό. Και τα είδατε. Ποιος πιστεύετε ότι εσωτερικά έκλεψε την παράσταση από τις εμφανίσεις? Εσωτερικά. Ναι. Εντάξει, όταν ακούγεται το όνομα του Σάκη, είπε φταίει. Όχι, εδώ ο Σταν έκανε πανικό. Έκανε πανικό. Η Φουρέιρα, παιδιά, μακράν η Φουρέιρα. Παιδιά, αλήθεια λέτε τώρα ότι Σταν έκανε πανικό. Ο Σταν και η Ντέμι, όταν ακούγονταν στην νεολαία, τα σπάγανε. Γινόταν χαμό. Σούπερ, θα δούμε και αυτό, αρέσει. Αλλά και πάλι, παιδιά, όμω έκανε. Παιδιά, η Πάολα που στα πέτω τα σπάσε έτσι στο τέλο. Δεν υπήρχε. Και η Δέσπο. Εντάξει, έχουν τραγούδια πολύ πολύ αγαπημένα. Και ο Σταν και η Ντέμι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ρούχο της Δέσποινας Βανδύ. Πολύ. Και Δημήτρης Πέτρου ήταν το φόρεμα αυτό που είδες. Το με τα σκησίματα. Μπράβο στο Δημήτρη. Το άλλο ήταν πολύ ωραίο. Και επειδή και η Έλενα τώρα υπάρχει και μια συνέντευξη του Τόνι Μαυρίδη, νομίζω στο Φρυγκός είπε. Και δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι πολλά. Έχει πει πολλά. Και τώρα ψε ίδια το τραγούδι αυτό. Όχι, το τραγούδι είναι στίχους μουσική Γιώργου Μουκίδη. Το θέμα είναι ποιο θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά που έχουν γίνει. Αυτά που είπε τώρα ο Τόνι ουσιαστικά λέει ότι όταν ήταν μαζί μου γέμισε συναυλιακούς χώρους μεγάλους και τώρα γεμίζει κάποια κλαμπάκια και κάνει αυτές τις αρπακτές. Έχουμε κρίση. Και μάλιστα άφησε και κάποιες εκπομπές για το αν πίνει ή όχι. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν πίνει ή όχι, που δεν μας αφορά εμάς αυτό το θέμα. Ούτε, αλλά ούτε άφησε, ο πρώην σύντροφός της άφησε κάποιες εκπομπές. Ότι μπορεί και να πίνει. Ότι εγώ δεν το καταλάβαινα αν έπινε, λέει, γιατί πάντα η Έλα δίπλα μου έτσι ήταν. Ντροπή όμω, ντροπή. Αυτό όμω δεν μιλήσε. Γιατί να μιλήσει. Μα και στο Κωστόπουλο ήδη είχε πει με λένε αλκοολική. Άμα εγώ πίνω κανένα ποτάκι, δεν έχει πει κοπέλα τι κατεβάζει. Εγώ πίνω, ναι. Τον Τζόντερ Μπαντό. Μα τώρα που μπορεί να μιλήσει. Ναι, αλλά δεν θυμάει έναν άντρα καθόλου. Και παιδιά, να σου πω κάτι καλό. Και το πριν και πριν και την συνεδρίαση και το μετά. Παλιά όλοι τα γέμιζαν, τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Όλοι καλλιτέχνε σε κλαμπάκια πάνε, μην λέμε τώρα. Πάντω ναι, αυτό το κομμάτι είναι ότι πρέπει για να το πάρει τείχο τείχο και να κάνει στην ιστορία. Και να σας πάω στο Red Carpet, κύριε Σκορδά. Για πάμε στο Red Carpet, τι σας αρέσει Face. Ξεκινάμε. Τι ήτανε και τι θόρεσε. Ξεκινάμε με Maria Becerra. Yes. Παρακαλώ. Έλα, θα βαθμολογούμε. Πάμε και γρήγορα βαθμολογία. Και πολύ ωραία μαλλί.
7. Ήθελα λίγο 7, χρώμα. 6. Μου κάνει λίγο νηφικό. Εγώ 8, μου αρέσει 8 μαλλί. Είναι λίγο ηλιονικό. Για ρούχο λέμε, άρα λοιπόν 6,5 με σώμα. 9, 6, please. Ωραία, 6, 6, 6, 7, 7, 9. Πάμε, άλλη. Ντέμι, παρακαλώ, που σάρωσε η Ντέμι. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Ντέμι, the next. Μεσίλια Κυφαριώτη. Ωραία. Λίγο πιο γρήγορα. Παιδιά, η Ντέμι σάρωσε, έτσι. Πάνη κρέκος και πάνη κασιδόκοστας. Έγινε χαμός. Τζέμι. Γλυκουλάκι. Ωραία. Έξι. Πολύ σι. Σίλια Κυφαριά. Ωραία. Μ' αρέσει που δεν το φόρτωσε πολύ. Ναι. Εφτά. Εγώ έβαλε 8. Εγώ θα ήθελα άλλο πιο σεξι. Εγώ ήθελα άλλο παπούτσι. Είναι πολύ κατηχητικό. Εννιά η φέικ. Λίγο πέλα, τι σεξι τώρα. Πάμε στην Ελένη Φουρέιρα, η οποία ήταν η πιο σεξι, σας το λέω μακράν. Με βρετό βρετάκο και παπούτσι συλλεκτικό Λουμπουτέν από το Παρίσι, παιδιά. Για τα 20 χρόνια τα παιδιακά. Αλήθεια. Μου θυμίζει από τη φωτογράφηση της Γκουίνεθ Πάλτρου που έκανε με το μαύρο, την έχετε δει στη Vogue νομίζω. Α, που είχε και λίγο ανοιχτά στα πόδια και έγινε πόζες. 15 βαζό. Σ' αρέσει, άλλαξε τα μαλλιά της, αρέσει. Άλλο λόγο. Εμένα μ' αρέσει με τα μαλλιά. Δεν τα πρόσεξα τα μαλλιά για να σου πω την αλήθεια. Είναι παιδιακά έτσι, για τα 20 χρόνια. Μπράβο, πολύ ωραία. Θυμάστε 30 χρόνια μέσα στο James Bond, Μπάρμπαρα Καρέρα. Πώς τη λέγατε, Μελέτη με ψινάκι, η οποία σκάσανε με τη 10 και μισή το βράδυ. Και ο μαύρος από ποτέ ο ψινάκι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ωραία. Ωραία, πολύ πολύ chic. 9 και εδώ εγώ. Ήθελα λίγο πού στο να δείξει μελέτη. Εγώ βάζω 6,5. Έλα, εσύ, τι έπαθε τώρα εσύ. 6-7 βάζω. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν του αρέσει. 8. Περνάμε. Για μένα ήταν από τι πιο ωραίε και αυτή του ξενομικού. Εδώ βλέπω τη μελέτη. Του ξενομικού. Α, πάρα πολύ. Μου κάνει όσο λέει παθαίνει αυτό, δεν ξέρω τι είναι το φόρεμα. Αφήστε και ο Ρινό. Πολύ αρχαιολογικό. 9. Γιατί δεν υπάρχει τέλειο σήμερα. 9 και αυτό. Το μαλλί μου αρέσει πολύ. Γιατί εσένα αρέσει η δόξα. Τι έπαιρνε. 7 παιδιά, 6-7 βάζω σήμερα. Όχι, δεν σ' αρέσει, πες μου, αλήθεια τώρα. Δεν τρελαίνω, δεν έχω δει κάτι που να με τρελαίνει. Το μαλλί δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το παπούτσι. Δεν μ' αρέσει το παπούτσι. Για εμένα. Σου κάνει λαϊκό. Ναι, δεν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει το μαλλί της δούξας έτσι. Άμα το αφήσει πιο φωτοτό. Πάει με σανδάλι πολύ το ρούχο αυτό για λίγο. Εδώ ξαναπεί ότι η δούξα ίσως είναι η ωραιότερη Ελληνίδα. Δεν χρειάζεται να κάνει extreme look. Δεν είναι extreme look αυτό. Μα αυτό το κολλημένο. 9, προχωράμε. 9, προχωράμε. Σβίασε από μόνο σε Γιώργο. Αν είναι παιδιά, να έρθω να κάνω μόνο τη συνέντευξη του Κιμούλη και να φύγω. Η Έλενα Παπαβασίλη. Με Βλάση χωρέτα και την ρώτησε, ήμασταν μαζί. Το βλέπω και το Βλάση το βλέπω. Ωραίο είναι και ο Βλάση πάνω, ο διπλός. Ναι. Θα σα πω κάτι τώρα. Η Έλενα Παπαβασίλη είναι πολύ ωραία κοπέλα και έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά. 6. Συγγνώμη, ήταν και αδελφή τη Μελαχνή. Ναι, παιδιά, έχει μια πολύ ωραία αδελφή. Δεν είναι Μελαχνή. Και ωραία, ναι, είναι εξίσου ωραία, αλλά σε Μελαχνό. Είναι πιο έντεχνη. Είναι πιο έντεχνη. Εμένα η Έλενα είναι μια κούκλα, το σώμα τη είναι εκπληκτικό, αλλά θα ήθελα να φορέσει κάτι πιο ιδιαίτερο. Αυτό και είναι να φορέσει το βάλει και στο μέσα στην καλή χαρά. 5. 5 πικρού. Ωραία, παιδιά. Βάλετε 5. Άρα, εγώ που έβαλα 6, ουσιαστικά την έχω υπερτιμήσει. Μπράβο, Γιώργο. Πάμε στην. Όχι το σώμα και την. Το σώμα 10. Το σώμα 18 παίρνει. Το πρόσωπο και 10 παίρνει. Είναι κούκλα. Όλε παίρνει. Αλλά το ρούχο δεν μπορούσε να μην παρεξηγηθώ. Τι θα ήθελε να μην παρεξηγηθώ. Σε όλε όσε βάλαμε εγώ τουλάχιστον 6 και 7, επειδή είναι κούκλε και όμορφε, ο 10 βαζόρι σε πάρει. Μπράβο, Γιώργο. Τι θα ήθελε για την Έλα να βάλει. Κάτι πιο ροκ, σε μαύρο. Εσύ δεν είσαι εκεί. Κάτι ανατρεπτικό και του μαύρου. Εμεί οι άντρε πάντα θέλουμε να βάλουμε ένα μαγιό, να βάλουμε ένα δεκαράκι περιμένουμε. Αν τη μέλτη με ένα παρεό στη μέση και να φύγει. Ένα μαγιό, δηλαδή όλε οι κοπέλε. Ντορέτα Παπαδημητρίου. Πέρλαμπρι. Παρακαλώ, με κρόση. Δεν τη γνώρισα εγώ καλέ. Η Ντορέτα είναι η πρώην σύζυγο του Πιλαδάκη. Έχουν και δύο παιδιά. Έχουν και δύο παιδιά. Από τα από το πρωταθλήτρια στο σύντομο. Καλό λόγο καρούμπαλο έχει. Καρούμπαλο έχει. Έχει κάτι τρελή γυμναστική. Αυτό είναι κούκλα. Αυτό είναι σεξ για τον άντρα, το καρούμπαλο πίσω. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Είναι σκιά. Βάζω 4. Τι λες, θυμίζει τα κορδινάκια αυτά που είχαμε στα πορτατήφ. Α, δεκτά. Έλα, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Έχουμε ένα πορτατήφ στο σπίτι με το κρόσι αυτό. Μην είναι πόσο πλήρωσε σύζυγο γνωστού πολιτικού αυτά τα κρόσια. Έχω παιδιά ένα πορτατήφ ίδιο. Άρα σου αρέσει. Που από κάτω έχει ένα σκηνάκι και κάνει κλακ, 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 κλακ για να βοζούνι. Άρα για να το έχει αρέσει, Γιώργο. Δεν είναι ρεστέλιο, δεν το έχει δει. Εσύ δεν το έχει πάρει. Νομίζω και στην Κυλίνη που ήμασταν τέτοια καταλαβαίνετε. Σύζυγο γνωστού πολιτικού τρει χιλιάδε τα κρόσια, Γιώργο. Περνάμε στην επόμενη. Πανελατζού. Κούκλα είναι πάντως. Τέρι Πανελατζού.
Με το Ζόρι Γκόμενα. Μπράβο, Κορή! Η Σάσα είναι αυτή. Δέκα! Βρετός, βρετάς, κορή! Παιδιά, τους πηγαίνουν, δεκαπέντε! Δεκαπέντε! Παιδιά, χάνει, ήταν πιο ωραία από κοντά. Τις προχώρησαν τρεις πεζοναύτες. Τι είναι αυτό το ρούχο τώρα. Βρετός. Όχι, τι είναι, βρε, παιδιά. Τι είναι. Παγωθήκατε. Τρόμαξα να το βάλω. Καλά, ρε, πάλι. Επειδή αν δεν πενέψει στο σπίτι του, θα πέσει. Όχι, 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 την αλήθεια. Είναι στέινλες στήλ. Δεν θέλω καλές κουβέντες. Είναι σίδερο, φέρει σαν σίδερο. Είναι στέινλες στήλ. Και επειδή πολλοί φίλοι μου λένε ότι. Δεν θέλω καλή κουβέντα. Είναι αλήθεια. Έχουν αμπάσει όλε. Ως πολύ σεξι. 7,5. Πολύ λάρκησε, ρε Γιώργο. Το μισό πάει με τον μαθητή. Και το μισό πάει με τον μαθητή. Το μεγαλύτερο βαθμολογία σου βάζει μετά, Γιώργο. Φοράς και μεταλλικά ισορροκά. Ναι. Όχι καθόλου σου τιέρ, μόνο πριν. Σας το παρίζω. Είναι λαϊκό. Όχι, δεν τέλειο νομίζω. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι όμορφη από κοντά. Κατευθείαν από τη βόρεια. Σου βάλατε, το μεγαλύτερο βαθμολογία σου βάζει. Είναι κατευθείαν από τη βόρεια. Άντε, θα σε παντρέψουμε μετά από αυτά τα πλάνα. Άντε με τον μπράβο σα. Εκπροσώπησε στην εκπομπή επάξια. Μπράβο, Γιώργο. Σωστό, μα μεγάλε κουβέντε. Μπράβο σα. Μα έβγαλε ασπροπρόσωπο. Μα και εσύ λέω ότι είναι απουσία σα. Μέρη και Χριστίνη, εσύ... ότι είστε το καλύτερο ντουέτο με χημεία. Γεια σου, ρε Σιμετσάκη. Ήταν το απλό μου, ήταν το απλό μου. Δεν είναι φίλη μου, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ. Εγώ τη βρίζω, δεν αφορά την Νερού, να είσαι γοητευτική κοπέλα. Έτσι πρέπει, νέες κοπέλες να είναι πλάτη. Πες μου τι είναι αυτό. Αυτό είναι custom made business. Τι λέει, μα τι είναι custom made και... Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή, θα σας πω κάτι, επειδή είναι πολύ απλό και το μεγαλείο του απλού πάντα υπερβαβαίνει, και 8. Γιώργο, η Σάσα ετοιμαζόταν δύο μέρες και τις έβαλες 7. Το απλό πάτε κερδίζει, να ξέρετε. Θα πεθάνει τώρα. Και είναι και κουστούμι που είπε η Μέρη. Αυτό δεν το κατάλαβα. Είναι δύσκολο αυτό για τα κουστούμι. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Εγώ θα τα τραβήξω όλα. Στεφανίδη Ευαγγελάτος. Α, μαζί πήγανε. Κάτσε και βραβείο με τα πιτσιρίκια εδώ. Τι λέτε τώρα. Όλοι μαζί δώσανε βραβείο. Όχι, όλοι μαζί. Το ζεύγο. Να αυτήν η αδερφή σε. Βλέπετε τι παπαζί λίγο στην αδερφή. Κούκλα. Α, πολύ σορμάρα, παιδιά. Πολύ ωραία. Ορίστε, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Πολύ κομψή. Έκανε τίποτα. Τι σώμα έχει αυτή η γυναίκα. Κορμπά. Αφού κάνει και μπαλέτο για τέτοια να τώρα. Δεν έχει να κάνει. Κάνει μπαλέτο παλιά, μετά δεν κάνει και ξεπαλάει. Και η κόρη έχει τύπου Στεφανίδη σώμα. Θα βαθμολογήσει με τον Ευαγγελάτο ή όχι. Ναι, Γιώργο, γιατί. Ναι, και τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτο τώρα, συγγνώμη. Η Τατιάνα είναι εκεί για το ξέρει. Ο Ευαγγελάτο είναι λίγο έξω. Παιδιά, τι το σύραν, ο άνθρωπο είναι από του καλύτερου δημοσιογράφου ενημέρωση που έχουμε. Και? Τι το σύρανε τώρα εκεί στο σταθμό. Είναι λίγο ντροπή, είναι σοβαρό ο Ευαγγελάτος. Είναι βαρύ άντρα ο Ευαγγελάτος. Είναι σαν ψάρι έξω από τη γυάλα. Επειδή είναι τα φώτα και δεν μπορεί αυτό να χειριστεί, αλλά φαντάζομαι και να σε πληροφορώ το χειριστή και μια χαρά εκεί στο Λούνα Πάρκ. Άλλο να συνοδεύσει και άλλο να δώσει και βραβείο. Εσένα που πηγαίνει στην γκαλερί και βλέπει του πίνακε. Μία φορά τον πήγα, μία φορά. Πρόπερση, εγώ συνόδευσα τη Φέη που έδωσε βραβείο μόνη τη, γιατί εγώ δεν ήθελα να δώσω βραβείο. Τη συνόδευσα, αλλά δεν έδωσε βραβείο. Τώρα γιατί να μην δώσεις, Γιώργο. Γιατί ναι, το χειρίζεται πολύ ωραία όμως. Το κάνει με τον δικό του τρόπο. Μα σαφώς, παιδιά, είναι πολύ. Ο άνθρωπος έχει φοβερό ταλέντο. Το συστό αυτό. Το πήρε πάνω στη Τατιάνα χτες. Εντάξει, λοιπόν, να βαθμολογήσω. Ναι. Στην Τατιάνα, 8. 8. Ο Νίκος. Έτσι. Δεν θα βαθμολογήσω. Ο άντρας κλασικός. Γιατί. Γιατί ο άντρας, παιδιά, τι να φορέσει. Τι λες. Πάντως, για να πούμε και τον Νίκο. Αυτό τον είσαι, πως είναι αυτός. Φαίνεται είναι έξω από το νερά του. Βλέπετε και από τη γλώσσα του σώματο που κάθεται έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν περιμένατε να κάνετε το χορευτικά του σάκι. Πάμε. Πάμε πού? Στην Κατερίνα Στικούδη. Έχει πάθει τώρα η σπορδάκια. Ήταν πολύ ωραία, παιδιά. Από τι πιο ωραίες. Ουρανία Κάι. Πώ τι είναι αυτό? Ουρανία Κάι, Ελληνίδη. Είναι πολύ ωραία. Δεν σημαίνω κι εγώ αυτά τα όνειρα. Πολύ σύ. Να βαθμολογήσω, παιδιά. Για σημείο σε κανένα, παρακαλώ. Γιατί με τη μαγαζάρα έχουμε πει τρία. Θα σα πω γιατί. Ουρανία Κάι. Γιατί, γιατί όμορφες γυναίκες, κούκλες. Δηλαδή, είπαμε, βάλαμε 8 στη Μέρη που είναι μια όμορφη κοπέλα και φορέσει κάτι απλό. Μπράβο, Μέρη. Τώρα εδώ είναι από τις πιο όμορφες Ελληνίδες στη Στικούδη. Και φοράει αυτό το πράγμα εδώ που. Μα γιόρταζε και όταν δεν τα πετάει, όταν δεν τα πετάει, είναι απλό. Αυτό στο Γκούστο έχει πάνω από 2.000 παραμάνες. Την έχουμε δει χωρίς τώρα. Τώρα είναι κάτι άλλο. Εάν πήγαινε με ένα φουστανάκι στη Στικούδη. Όχι, όχι, όχι. Θα ήθελε σαν να μην ασχολήθηκε και πήγε με κάτι πολύ απλό. Γιατί την έχουμε συνηθίσει σε εμφανίσει πιο ψαχνά. Ήταν πολύ ψαχνά. Μέσα ήταν σεξι. Μέσα μου άρεσε. Πολύ ωραία. Ωραία, βαθμολογήστε κι εσεί. Ωραία, εγώ θα βάλω 8. Και εγώ θα βάλω 8. Εγώ θα βάλω 10. 10. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μου αρέσει πολύ. Προχωράμε. Προχωράμε στη Σταματίνα τη Μτσιλή Σοφού με Κοστέτσο.
Αυτό με τα... Αυτά τα παπούτσια ωραία. Δεν περπατιούνται, έχω να σου γιατί... πω. Είναι τα πιο ψηλά παπούτσια της πώς γης. Πώς τα έχεις φορέσει και πολύ ιδέλο. Ωραίο είναι. Α, τι μου λες. Βέβαια, αλλά δεν περπατιούνται. Λοιπόν, θα βαθμολογήσω. Όχι, το... δεν το βλέπω γρήγορα. Είναι του Κοστέτσου, ναι, πολύ ωραίο. Κοστέτσου. Εγώ είδα και σε ένα περιοδικό χτες στα Μαρινά να φοράει κι άλλα. Εμένα μου άρεσε τότε. Πολύ ωραία και εκείνα. Είχε ένα παιδιά χτες που φορούσε στα Μαρινά στο περιοδικό. Ποιο περιοδικό τώρα, δεν το βλέπουμε. Το OK το είχε. Πάρα πολύ ωραίο.